εικόνα, καλάντα με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Τριγώνα, καλάντα σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια γωνιά του μικρού Χριστού. Hey! Υπάρχει ένας τόπος πολύ μακριά από τη χώρα των ανθρώπων, όπου οι μέρες είναι πολύ διαφορετικές. Τον λένε Τσελέστεβιλ, η χώρα των ελεφάντων, η πατρίδα του βασιλιά Μπαμπάρ. Ένα λουλούδι για τη βασίλισσα Σελέστη. Πομπλάρ, είναι τέλειο. Ναι, είναι τέλειο. Έλα γρήγορα τώρα πριν γυρίσει ο μπαμπά. Του αρέσουν οι εκπλήξεις. Α, να ο εξάδελφος Άρθουρ παίζει κρυφτό με τα παιδιά του μπαμπάρ. 15, 16, 17, αυτός ο πολυρούλης ο Άρθουρ. Άρθουρ, που είναι η Φλόρα, που ο Πομπιό Αλεξάνδερ. Πίσω από εκείνα τα δέντρα. Άρθουρ, κρύφο κοίταξες. Τι είναι? Έλατε γρήγορα, μόλις έμαθα κάτι το θαυμάσιο. Στον κόσμο των ανθρώπων, το βράδυ πριν από τα Χριστούγεννα, ξέρετε τι συμβαίνει. Πες μας, Ζεφύρ. Ένας θαυμάσιος ηλικιωμένος άντρας με μακριά άσπρα γένια πετάει στον αέρα. Ωουάου! Wow. Περιμένετε και μοιράζει δώρα σε όλα τα παιδιά. Δώρα! Δώρα! Τον λένε Άγιο Βασίλη. Είναι αλήθεια αυτό, Ζεφύρ? Ναι! Τότε γιατί δεν έρχεται στη χώρα των ελεφάντων? Να ρωτήσουμε τον μπαμπά. Ναι! Ο Άγιος Βασίλης πρέπει να έρθει στην Τσελέστβιλ. Ναι! Έτσι είναι καλύτερα. Μπαμπάρ, τώρα κλείσε τα μάτια σου. Μια έκπληξη για μένα. Είσαι έτοιμος? Κοίτα. Μπαμπάρ. Το γλυπτό μου. Ω, είναι δουλειά του Ρατάξες. Αυτού του διαβολικού ρινόκερου πρέπει να συλληφθεί αμέσως, αμέσως, τώρα. Καλέστε τους φρουρούς. Μπαμπά, μαμά, θέλουμε να έρθει εδώ ο Άγιος Βασίλης. Ναι, τώρα μας το είπε ο Ζεφύρ. Φέρνει παιχνίδια. Τα Χριστούγεννα. Στην χώρα των ανθρώπων. Μένετε, παιδιά. Θέλουμε να έρθει στη Σελέστβιλ, μαμά, και να φέρει και σε εμάς παιχνίδια. Ο Άγιος Βασίλης, μα δεν πρόκειται να έρθει ποτέ εδώ. Μα νομίζω ότι είναι θαυμάσια ιδέα, τι λες, μπαμπάρ? Ναι, γιατί δεν του γράφετε ένα γράμμα και να του ζητήσετε ευγενικά να έρθει? Αυτό είναι, θα γράψουμε! Και θα του πούμε ότι ο Άρθουρ θέλει ένα τρένο, ένα ηλεκτρικό τρένο κόκκινο, της φωτιάς, που να περνάει κάτω από γέφυρες. Και ό,τι εγώ θέλω! Ένα ρομπότ που να δουλεύει! Στα αλήθεια όμως! Να του πούμε ότι ο Πομ θέλει ένα αρκουδάκι! Εγώ μια κούκλα! Ένα ποδήλατο! Αυτό είναι που θέλω εγώ! Ζεφύρ, εσύ γράφεις καλύτερα από όλους! Ναι, 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 Ζεφύρ, εσύ θα γράψεις! Εντάξει! Ορίστε το χαρτί και το μολύβι! Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό! Εγώ θέλω ένα σαξόφωνο! 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 Ο Άρθουρ ζήτησε δύο πράγματα! Ορίστε λοιπόν. Ωραία! Ω, σε παρακαλώ, Άγιε Βασίλη, απάντησε σύντομα στο γράμμα μας. Τώρα ας πάμε σπίτι και να περιμένουμε. Ρατάξες, είναι πολύ φινός τύπος. Παιδιά, τι συμβαίνει? Ο
μπαμπά! Ένα, ο Άγιος Βασίλης! Περιμένουμε 10 ολόκληρες μέρες! Και δεν έχει ακόμα απαντήσει στο γράμμα μας! Ίσως να ξεχάσατε να βάλετε γραμματόσημα στο γράμμα. Δεν πρόκειται να πάει χωρίς γραμματόσημα. Βάλαμε γραμματόσημα. Εγώ τα κόλλησα. Γραμματόσημα. Υπάρχουν και γράμματα που χάνονται. Υποθέτω ότι μπορώ να πάω και να πω στον Άγιο Βασίλη να έρθει εγώ ο ίδιος. Θα το κάνεις, Ζήτα! Τότε θα μας φέρει τα παιχνίδια. Φλόρα, θα πρέπει να τον βρω πρώτα. Φτάνει το νερό. Πάω εγώ πρώτος στον Άγιο Βασίλη Μπαμπάρ και όλα αυτά τα παιχνίδια θα είναι δικά μου. Ανεβείτε όλοι, παρακαλώ! Γεια, γεια! Μην ανησυχείτε για τώρα, τάξες. Δεν θα ήξερε από πού να αρχίσει να ψάχνει να βρει τον Άγιο Βασίλη. Εσύ ξέρεις, μπαμπά. Θα με βοηθήσουνε στη χώρα των ανθρώπων. Είμαι ένας βασιλιάς, άλλωστε. Αντίο, μπαμπά! Αντίο, μπαμπά, καλή τύχη! Αντίο, μπαμπά! Αντίο σε όλους σας! Αντίο, γεια σου, μπαμπά! Ορατάξες! Αυτός ο ανόητος ελέφαντας θα με οδηγήσει στον Άγιο Βασίλη. Και όταν το κάνει... Εμπρός, μπαμπάρ. Μπαμπάρ, μπαμπάρ. Δεν είναι εδώ, είμαι η καμαριέρα. Να σας βοηθήσω. Ναι, πρέπει να δώσεις στον μπαμπάρ ένα επίγον μήνυμα. Ένα μήνυμα, μπορείτε να είστε ήσυχοι, μαντάμ. Να του πεις ότι αυτός ο απέσιος ρινόκερος τον ακολούθησε στο Παρίσι. Α, γεια σας. Μήπως άκουσα να χτυπάει τηλέφωνο πριν λίγο. Α, μα τα τηλέφωνα χτυπάνε συνέχεια στο ξενοδοχείο. Ναι, υποθέτω ότι έτσι είναι. Θα μείνεις και ο μεσιό. Όχι, περαστικός είμαι, ποντικάκια μου. Ψάχνω για τον Άγιο Βασίλη. Τον Άγιο Βασίλη, μα μένει εδώ, στο δικό μας ξενοδοχείο. Είναι αλήθεια, είναι στο πάνω πάτωμα. Είναι εδώ. Ωραία, τι καταπληκτική τύχη. Είναι στο πάνω πάτωμα. Έλα, θα σου δείξω. Βασιλιά μπαμπά, ιδού ο Άγιος Βασίλης. Μένει εδώ ολόκληρο το χρόνο, ωραία, ωραία. Ναι, μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων που τον κατεβάζω κάτω. Μα δεν είναι αυτός που ψάχνω, ο αληθινός. Ο αληθινός Άγιος Βασίλης δεν ζει στην κορύφη ενός δέντρου. Έφυγε! Πολύ καλή δουλειά κάνετε εσείς εδώ, κύριε. Merci, messieurs. Μπορείς να πεις όλον αυτόν τον κόσμο από πού να πάει. Ίσως να μπορείς να πεις και σε μένα. Ψάχνω για τον Άγιο Βασίλη. Τον Άγιο Βασίλη, βεβαίως. Alors, attention, s'il vous plaît. Συχνά είναι κάτω στο ποταμί και συζητά με τους ψαράδες. Α, ναι. Bien sûr, είμαι σίγουρος ότι είναι εκεί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Hey!
κύριε Βασίλη! Γεια σου, παϊζάνο! Άγια Βασίλη! Ναι? Είμαι ο βασιλιάς Μπαμπάρα. Μάθαμε για σένα στη Σελέστοβιλ. Έχω μια λίστα από παιχνίδια από τα παιδιά. Όχι, δεν είμαι εγώ αυτός ο Άγιος Βασίλης. Εμένα με λένε Λάζαρο Καμπεώτη. Ποζάρο στους ζωγράφους. Οι φίλοι μου οι καλλιτέχνες με βγάλανε Άγιο Βασίλη λόγω... λόγω αυτού, καλέ μου φίλε. Εσύ! Μήπως είδες έναν ελέφαντα να περνάει? Έναν ελεφάντα? Α, ναι, είναι κάτω στο ποταμί και μιλά με τον Άγιο Βασίλη. Τον Άγιο Βασίλη, όχι! Σταμάτα, Θεότρελε, Ρινοκέρε! Ω, περίμενε, περίμενε, υπάρχει ένας τύπος στο πανεπιστήμιο. Μελετάει χάρτες. Χάρτες κάθου είδους. Αλήθεια? Ο καθηγητής Λαφραμπουάζ είναι λίγο... αλλά έχει χάρτες όμως. Μπορεί να έχει αυτόν που γυρεύεις. Τα παιχνίδια μας πάνε όλα! Αχα! Βασιλιά Μπαμπάρ, θα πρέπει να είσαι από τη χώρα των ελεφάντων. Ναι. Έχω ένα χάρτη της Τσελέστβιλ. Πού τον έχω βάλει? Τελευταίο συρτάρι κάτω αριστερά. Μα δεν χρειάζομαι χάρτη της Τσελέστβιλ. Αλλά? Εγώ ψάχνω τον Άγιο Βασίλη. Σε Νικολά, Σάντα Κλάους, Άγιος Βασίλης, όλοι το ίδιο πρόσωπο είναι, ξέρεις. Και όλοι μένουν στο ίδιο μέρος. Πού όμως? Βόρεια της Μπορμενίας. Ναι, βόρεια της Μπορμενίας, αλλά κανείς δεν ξέρει πού βόρεια της Μπορμενίας. Είναι μυστικό. Ο χάρτης είναι στο χρηματοκιβώτιό σας. Βεβαίως! Είναι το μόνο χρηματοκιβώτιο στον κόσμο με τέτοιο χάρτη μέσα. Άλλωστε, είναι ο μόνος χάρτης στον κόσμο που δείχνει ακριβώς πού ζει ο Άγιος Βασίλης. Θα πρέπει να είναι σπάνιος. Πού? Ναι! Πού είναι το χρηματοκιβώτιο? Είπα να ανοίξω και να πάρω το χάρτη, μιας και είναι βασιλιάς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ω, μα δεν μπορώ. Πάρτον, θα σου χρειαστεί. Και να ντυθεί ζεστά, βασιλιά Μπαμπάρ. Κάνει κρύο στην Μπορμενία. Δεν έχει παιχνίδια για τώρα, τάξες. Ήταν κακός. Αν μπορούσα μόνο να δω τον Μπαμπάρ μια φορά ακόμα, θα του έλεγα Μπαμπάρ. Ορατάξες. Ο μην ανησυχείς για το ορατάξα, Σελέστ. Έχω έναν χάρτη που δείχνει ακριβώς πού ζει ο Άγιος Βασίλης. Γι' αυτό πες τα παιδιά ότι φεύγω για την Μπορμπένη αμέσως. Παιχνίδια, παιχνίδια, μικρά παιχνίδια, όλα θα είναι σύντομα δικά μου. Ωραία, φίλε μου. Μη μου παγώσεις, βασιλιά Μπαμπάρ, μέχρι να φτάσουμε εκεί. Τι γράφει? Απαγορεύονται τα έλκυθρα, τα ελκυθράκια και τα χιονοχήματα από αυτό το σημείο.
μα δεν λέει τίποτα για τα σκι. Α. Δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά. Θα καλυφθώ κάτω από αυτά τα δέντρα. Τον χάρτη. Πρέπει να κοιτάξω τον χάρτη. Νο, αυτός ο αέρας. Ο χάρτης. Ο χάρτης. Γύρνα πίσω. Ο, τώρα έχω στα αλήθεια χαθεί. Ω Θεούλη μου, κάνει κρύο. Ίσως αύριο η τύχη μου να βελτιωθεί. Ω. Ω. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, βασιλιά Μπαμπάρ. Ήρθες τόσο μακριά στο υπόγειο βασίλειό μου για τα παιδιά της Τσελέστβιλ. Α, ναι. Όμως, φοβάμαι πως δεν μπορώ να τα επισκεφθώ. Είμαι τόσο απασχολημένος με τα παιδιά της χώρας των ανθρώπων, βλέπεις. Ξεχνάμε, κύριε, υπάρχει ένα παράξενο πουλί που δεν μπορούμε να το βάψουμε, δεν ξέρουμε τι χρώμα. Παράξενο πουλί. Βλέπεις, είχα μεγάλη δυσκολία πέρυσι στην παράδοση των παιχνιδιών μου. Ώστε εδώ είναι που κάνεις τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά της χώρας των ανθρώπων. Όλο και περισσότερα παιδιά υπάρχουν στον κόσμο. Και δυστυχώς, μόνον ένας Άγιος Βασίλης. Πράγματι σου λέω, με μαύρες ρίγες! Εδώ είμαστε. Αυτά τα πουλιά πρέπει να είναι μαύ. Εγώ... Μα αυτό είναι ένα φλαμίγκο. Και το χρώμα του είναι ροζ. Σου το είπα! Μου το είπες! Ροζ? Ω, μα έχουμε πολλά φλαμίγκο στην Τσελέστβιλ. Και είναι όλα χρώματος ροζ. Ροζ, τι όμορφα που θα ήταν να δω ένα ροζ φλαμίγκο. Άγια Βασίλη, γιατί δεν έρχεσαι στην Τσελέστβιλ πριν τα Χριστούγεννα. Σίγουρα θα σου κάνει καλό να ξεκουραστείς λίγο πριν από το μακρύ σου ταξίδι. Μα, θα μπορούσα και θα το κάνω. Μια μέρα άδεια. Μια ολόκληρη μέρα άδεια. Το FX ετοιμάζεται για απογείωση. Σηκώστε την πίσω πόρτα. Έγινε. Σηκώνω την πίσω πόρτα. Τραβήξτε τη σκάλα. Η σκάλα έφυγε. Γεια σε όλους σας. Πηγαίνω στην Τσελέστβιλ. Το έφυξε ένα αναχωρή για Τσελέστβιλ. Περίμενα. Γεια σου, αδειό, αδειό, γεια σου. Περίμενα. Το σπίτι μου, το σπιτάκι μου. Ο Άγιος Βασίλης! Παιδιά, παιδιά, Άγιε Βασίλη, σας καλωσορίζουμε στο Τσελέστβιλ. Σας ευχαριστώ, Βασίλισσα Σελέστ. Πήρες τον γράμμα μας! Α, εσύ θα πρέπει να είσαι η Φλόρα. Κι εγώ, Πομ! Είναι αλήθεια ότι πετάς στον αέρα! Με ένα μεγάλο σακούλι με δώρα! Άρθουρ! Ώστε εσύ είσαι ο Άρθουρ! Ο Άρθουρ ζήτησε δύο πράγματα. Ένα ηλεκτρικό τρένο... Και ένα σαξόφωνο! Εγώ ζήτησα ένα ρομπότ! Εγώ ζήτησα ένα αρκουδάκι!
Ελάτε, παιδιά. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε να περάσει μια ημέρα στην Τσελέσβιλ μαζί μας, πριν από το μεγάλο του ταξίδι. Τίποτα για τον Ρατάξες. Ρατάξες! Είναι μεγάλη ενόχληση εδώ πέρα. Ω, τι κρίμα. Μες στα Χριστούγεννα. Μα δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε. Ναι, υπάρχει κάτι που μπορούμε. Μπορεί να κάνει... Έλα λοιπόν. Ντέι, ντέι, πάμε. Έλα. Νομίζω ότι ο Άι Βασίλης άρχισε να μαυρίζει. Αντίο, Άι Βασίλη, αντίο, γεια Γεια σας, παιδιά. Αντίο σε όλους σας. Διασκέδασα πολύ σήμερα, Βασιλιά Μπαμπάρ. Πάρα πολύ. Θα σε δούμε την παραμονή Χριστουγέννων. Ναι, ο Άγιος Βασίλης θα σας επισκεφθεί όλους. Έτσι δεν είναι, Βασιλιά Μπαμπάρ. Σε ευχαριστώ πολύ, Τσελέστφιλ, που πέρασα τόσο ωραία εδώ. Πώς είμαι? Είσαι σαν τον Άγιο Βασίλη. Είπε ότι ήταν μαγικό. Τι να εννοούσε? Πετάει! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Είναι ένα αληθινό ρομπότ! Ο Άγιος Βασίλης το έφερε μόνο για μένα! Πολύ ωραίο! Κοιτάξτε! Καταπληκτικό! Κι άλλο δώρο! Αυτό το δώρο για ποιο να είναι? Είναι για τον Ρατάξες. Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας! Ένα σαξόφωνο, καινούριο σαξόφωνο! Χριστούγεννα στο Τσέλεστφιλ και σε όλο τον κόσμο! Χρόνια πολλά σε όλους! Απόψε οι ελέφαντες γλεντάνε! Χριστούγεννα στο Τσέλεστφιλ και σε όλο τον κόσμο! Χρόνια πολλά! Χαρούμενα Χριστούγεννα! Ευτυχισμένοι όλοι!